Λοιπόν, Μαρία, πιάστηκαν στα χέρια και οι κυρίες χθες στη Βουλή. Τι γίνεται στην Τουρκία. Ναι, εντάξει. Και μάλιστα ποιοι τους χώρισαν οι άντρες, που είναι οι συνήθεις ύποπτοι μέσα στη Βουλή. Ναι, για πρώτη φορά, φέτος βέβαια, είχαμε και τις γυναίκες να πιάνονται στα χέρια, γιατί μία βουλευτήνα του κυβερνώντος κόμματος ανέβηκε στο βήμα της Βουλής και άρχισε να κατηγορεί τον Κεμάλ Κιλιτσδάρογλου, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τι να κάνουν και οι γυναίκες της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, έπρεπε να υπερασπιστούν τον αρχηγό. Επομένως, κατευθύνθηκαν προς το βήμα, εκεί που μίλαγε η βουλευτής του ΑΚΕΠΕ, και τότε άρχισαν να... Εντάξει, δεν έπεσαν γροθιές τόσο πολύ όσο με τους άντρες, αλλά ενεπλάκησαν. Συμπλέκτηκαν, να το πω έτσι, μεταξύ τους. Και τότε ανέβηκαν και οι άντρες εκεί για να χωρίσουν τις γυναίκες πριν γίνουν από μαλλί σε μαλλί, πώς το λέμε, πριν πιαστούν κανονικά από τα μαλλιά. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Λοιπόν, η εικόνα της το εσταντανέ το χθεσινό. Της τουρκικής επικαιρότητας. Τώρα.